Επισκεφτήκαμε σήμερα το Δήμο Θερμαϊκού και βρήκαμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Βογιατζή, από τον οποίο ζητάμε να μας πει και δύο κουβέντες με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του. Κύριε Βογιατζή, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε. Εμείς να σας ευχηθούμε από την αρχή καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα και θα θέλαμε να μας κάνετε μια γενική περιγραφή των οικονομικών του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη. Είναι γεγονός ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μετά την συνένωση με τον Καλλικράτη υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Ναι, όταν λέτε υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τι εννοείτε? Υπάρχουν παθογένειες του Καλλικράτη. Συνενώθηκαν τρεις δήμοι οι οποίοι είχαν διαφορετικό βηματισμό, είχαν διαφορετική ροή όσον αφορά τα οικονομικά τους και θεωρούμε ότι αυτά τα προβλήματα προσπαθούμε εμείς να τα εξομαλύνουμε χωρίς να έχουμε την ανάλογη βοήθεια από την κεντρική διοίκηση. Ο Δήμος μας είχε χαρακτηριστεί ότι είναι κόκκινος στα οικονομικά. Πιστεύετε ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό και θα γίνουμε πορτοκαλί ή λευκή? Είναι γεγονός ότι γίνεται μια πολύ καλή διαχείριση όσον αφορά τα οικονομικά. Το πρόβλημα ξεκινάει καταρχήν από το γεγονός ότι δεν έχουμε έσοδα. Και δεν έχουμε έσοδα γιατί η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει όλες τις οικογένειες, όλα τα νοικοκυριά, τον καθένα δημότη ξεχωριστά. Πέραν τούτου υπάρχει η Τρόικα, υπάρχει η τρικομματική κυβέρνηση η οποία με τις εντολές που παίρνει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει τη δυνατότητα να μας δώσει χρήματα. Έχουν μειωθεί οι ΚΑΠ κατά 60%. Είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος αυτών των περικοπών και προσπαθεί με ιδίους πόρους να παλέψει την καθημερινότητα. Και αυτό κάνουμε και εμείς. Θεωρώ λοιπόν ότι η χρονιά αυτή είναι πολύ σημαντική και για το Δήμο αλλά και γενικότερα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε έναν καλό βηματισμό. Πιστεύω ότι ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στην καθημερινότητα. Οι δημότες καταλαβαίνουν και οι πολίτες γενικότερα ότι το πρόβλημα που ζουν στην τσέπη τους, στην οικογένειά τους, το ζουν και η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η κυβέρνηση. Και έτσι η καθημερινότητα είναι ο πρώτος μας στόχος. Η καθαριότητα, την οποία είναι ένα στίχημα για μας, η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός των παραλιών το καλοκαίρι, το νερό, η καλύτερη υδροδότηση της περιοχής μας και από εκεί και πέρα έργα μικρά ή μεγάλα μέσα από χρηματοδοτήσεις που περιμένουμε να έρθουν. Και αυτά που έχουμε προγραμματισμένα και συνεχόμενα έργα. Εκεί κινούμαστε και εκεί θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Βέβαια εμείς σαν δημότες εδώ το Δήμο Θερμαϊκού είδαμε από την αρχή με την ανάληψη των νέων αντιδημαρχιών είδαμε ότι πράγματι έχουν καθαριστεί οι δρόμοι μας από τα σκουπίδια, το πρόβλημα που είχαμε πέρσι. Θέλω να πιστεύω ότι, όπως μας είπατε και εσείς, ότι δεν θα έχουμε και πρόβλημα με το νερό. Βέβαια αυτό είναι αρμοδιότητα της ΔΕΙΑΘ και θα απευθυνθούμε στον κύριο Τροκάνα γι' αυτό. Εσείς ποιους στόχους πέρα από αυτούς άλλους έχετε βάλει σαν Αντιδημαρχία Οικονομικών? Θα μείνει ο Δήμος από λεφτά? Με βάση τα έσοδα και τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει αλλά και τον προϋπολογισμό που έχουμε καταθέσει και θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικός, δεν θα μείνει ο Δήμος από λεφτά. Είπα και προηγουμένως ότι η καθημερινότητα για μας είναι το μεγάλο στοίχημα και εκεί επικεντρωνόμαστε. Εκεί, από εκεί ξεκινάμε κάθε μέρα που ερχόμαστε εδώ στο Δήμο και εκεί τελειώνουμε όταν φεύγουμε. Άρα λοιπόν η πρώτη μας προτεραιότητα τη διεκπεραιώνουμε. Είμαστε εδώ πέρα στις καινούριες μας θέσεις νέοι αντιδήμαρχοι περίπου 1,5 μήνα και αυτό το πράγμα το κάνουμε καθημερινά και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι με τη βοήθεια της κεντρικής διοίκησης, με τη χρηματοδότηση την οποία πρέπει να πάρουμε ανάλογα με τον πληθυσμό μας. Είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε και το κυνηγάμε. Περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ την προηγούμενη χρονιά δεν τα πήραμε γιατί πληρωνόμαστε, παίρνουμε τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους με βάση την απογραφή του 2001 και όχι με βάση την απογραφή του 2011 που ο Δήμος μας έγινε σχεδόν διπλάσιος. Άρα λοιπόν με αυτές τις βοήθειες, με την προσπάθεια που κάνουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας, με ενοικιάσεις των δημοτικών ακινήτων, αλλά και με έσοδα τα οποία δεν τα έχουμε εισπράξει τα προηγούμενα χρόνια, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Υπάρχουν προβλήματα και αυτό είναι γεγονός. Να πω ότι από τα δημοτικά τέλη έχουμε χάσει ένα αρκετά μεγάλο ποσό
από νοικοκυριά τα οποία έχουν κλείσει το ρεύμα, ειδικά οι παραθεριστικές κατοικίες, αλλά και με τους διακανονισμούς. Και αυτό επίσης το αντιμετωπίζουμε. Ένα άλλο ζήτημα είναι δεν έχουμε εισπράξει χρήματα από δημοτικά τέλη από τις ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες είχαν πάρει το ρεύμα και εκεί πληρώνονταν τα δημοτικά τέλη και δεν μας τα έχουν αποδώσει. Όλα αυτά λοιπόν τα κυνηγάμε. Έχουμε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ψηφιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα εισπράττουμε έσοδα από κοινόχρηστους χώρους. Θεωρώ ότι θα πάμε πολύ καλά. Άλλωστε το στοίχημά μας είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να το κερδίσουμε και του χρόνου τέτοια μέρα πιστεύω στο ταμείο που θα κάνουμε να είμαστε με θετικό πρόσημο και να έχουμε επιτυχία. Χαίρομαι που βλέπετε αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά τώρα θυμήθηκα ότι είστε και πρόεδρος στη ΔΙΚΕΘ. Περιμένετε βέβαια να γίνει μια αντικατάσταση, να αναλάβει κάποιος άλλος. Επειδή παρακολουθούσαμε στενά σαν ιστολόγιο όλες τις δράσεις της ΔΙΚΕΘ, θα πω ότι και εκεί πέρα είστε επιτυχημένος. Αυτή τη στιγμή, εσείς σαν αντιδήμαρχος οικονομικών, μήπως έχετε αμελήσει τη δημοτική επιχείρηση, εννοώ λόγω φόρτου εργασιών? Είναι γεγονός ότι μοιράζω το χρόνο μου μεταξύ Αντιδημαρχίας Οικονομικών και Δημοτικής Επιχείρησης. Η ΔΙΚΕΘ είναι μια επιχείρηση με αρκετά μεγάλες υποχρεώσεις, με πολύ προσωπικό, με απαιτήσεις που ήρθαν από τη συνένωση των τριών πρώην δημοτικών επιχειρήσεων Επανομής, Μηχανιώνας και Θερμαϊκού, με δικαστικούς αγώνες, με αγωγές, με μισθοδοσίες πολύ μεγάλες, με ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα τρέχουμε, προσπαθούμε και εγώ προσπαθώ με τον καλύτερο τρόπο με τους συνεργάτες στη ΔΙΚΕΘ, με τις εργαζόμενες εκεί και με τους εργαζόμενους έχουμε την καλύτερη επικοινωνία καθημερινά, αλλά και με φυσική παρουσία τουλάχιστον 2-3 ώρες κάθε μέρα και κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Στις προθέσεις του Δημάρχου είναι να γίνουν και αλλαγές και στα νομικά πρόσωπα. Πιστεύουμε σύντομα να γίνει αυτό, ώστε ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει στην αρμοδιότητα που έχει και να μην μπλέκεται με πάρα πολλές αρμοδιότητες. Επειδή γνωρίζουμε ότι πρέπει να πάτε σε μια σύσκεψη και επιλέξαμε λάθος ημέρα, θα ήθελα να δεσμευτείτε ότι θα κάνουμε μια δεύτερη συνέντευξη αργότερα, πολύ πιο αναλυτική και προσαρμοσμένη σε επιμέρους οικονομικά θέματα του Δήμου. Δέσμευσή μας είναι ότι θα ενημερώνουμε τους συνδημότες μας και φυσικά μέσα από τα ιστολόγια είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ενημερώνονται άμεσα οι συνδημότες μας. Βεβαίως, ευπρόσδεκτοι, όχι μόνο εσείς, αλλά και όλα τα ιστολόγια να τα ενημερώνουμε καθημερινά αν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βουλιατζή.